Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, για να βάλω λίγο τα τηλέφωνά μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ με το άγχος και με το τρέξιμο, κορίτσια μου. Και έχουμε πολύ τρέξιμο ακόμα. Κατέληξα, βρήκα μαγαζί. Και μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε μετακόμιση. Λοιπόν, το φόρεσα και δεν μου κάνει, είναι στα μέτρα της οδόρας, μόνο και μόνο για να το δείτε λιγάκι, να καταλάβετε λίγο το σκεπτικό. Αυτό είναι πλεγμένο με βελόνες, να ευχαριστήσω πολύ τη γαριφαλιά που το έπλεξε. Λοιπόν, θα πάω λίγο πίσω να το δείτε. Είναι το στυλ αυτό το οποίο μπορείτε, θα σας πω και πόσες θέλεις να βάλετε, αν θέλετε να κάνετε για large ή extra large, που είμαι εγώ, γιατί πρέπει να φτάσει εδώ, έτσι. Λοιπόν, το σκεπτικό του είναι από πίσω, το βλέπετε πως είναι, εδώ μπροστά. Έχει αυτό, είναι νέο κομμάτι, έχει εδώ τη λαιμόκοψη, την οποία δεν κάνουμε στην ουσία λαιμόκοψη, απλώς αφήνουμε άπλεχτες θηλιές, εντάξει. Θα σας δώσω όλα τα θηλιές και τα λοιπά. Με ενδιαφέρει να μάθετε την πλέξη, η οποία μοιάζει με το εγκλέζικο λάστιχο, είναι παραλλαγή, κάτι πιο απλό από το εγκλέζικο λάστιχο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ σας δίνω ιδέες και εσείς από εκεί και πέρα, όποτε έχετε χρόνο, τα φτιάχνετε. Αυτό είναι αμάνικο στην ουσία, το οποίο το βάζουμε από πάνω, εντάξει. Έχει τα πλαϊνά του. Το φόρεσα εγώ, αν και είναι στο μέγεθος της Ισθοδόρας, για να το καταλάβετε λίγο. Μπορείτε, αν θέλετε, εννοείται να βάλετε και τόκα κάτι εδώ μπροστά, εγώ τώρα δεν έχω. Και το έχουμε δεμένο έτσι. Και εννοείται ότι για μένα θα το κάνω και πιο φαρδί και πιο μακρύ. Είναι μικρό σε μένα, απλώς το φόρεσα. Πιο πολύ για να καταλάβετε το σκεπτικό του πώς είναι, εντάξει. Αυτά νομίζω τα λένε και στυλ σαραφάν κάπως, αν δεν κάνω λάθος, εντάξει. Λοιπόν, είπα να κάνουμε πιο νωρίς, για να μπορείτε μετά να βλέπετε και τα έργα σας. Οπα, συγγνώμη. Μου πάει το μπλε και δεν έχω κάνει τίποτα σε μπλε. Τώρα δεν θυμάμαι αν έχω κάνει φόρεμα σε μπλε. Λοιπόν, το δείχνω λίγο και έτσι, για να καταλάβετε το σχέδιο, πώς είναι. Βλέπετε, είναι ένα μονοκόμματο στην ουσία, δέστε το. Το οποίο βάζουμε αρχικές αλυσίδες, ή ξεκινάμε την πίσω πλευρά από την πλάτη, βάζουμε αρχικές αλυσίδες εδώ, εντάξει. Και μετά αυτό που κάνουμε, κάνουμε αύξηση, προσθέτουμε θηλιές, και μετά κάνουμε κάποιες μειώσεις για να μπορέσει να γίνει το πλαϊνό. Εγώ σας έχω κάνει και ένα δικό μου σχεδιάγραμμα. Θα σας πω επίσης ότι με το ίδιο ακριβώς μπορείτε να το κάνετε και με βελονάκι. Θα σας πω πώς θα το κάνετε με βελονάκι, με μια πολύ εύκολη και απλή πλέξη που την ξέρετε σίγουρα. Καλά, βελονάκι. Εντάξει, θα φέρω μετά. Έτσι, έχω ένα 3,5 εδώ. Όχι, δεν έχω. Θα φέρω όμως. Θα σας έχω γυρισμένη την κάμερα, θα μπορώ να σας φέρω. Λοιπόν, το νήμα είναι το Νάπολι. Τώρα εγώ εδώ πέρα έχω διάφορα, ένα λεπτό. Έχω αυτό, το είναι πνευματί. Αυτό δεν μου το βάλανε τα κορίτσια με στη σακούλα.
Έχει 2,40 το κουβάρι. Είναι 100 γραμμάρια. Εγώ θα σας δείξω με το ενοπνευματή, το οποίο είναι το Β132. Λοιπόν, να σας πω ότι θέλετε με βελόνες σίγουρα 4 κουβάρια για medium προς large. Για extra large θα πάρετε 5 κουβάρια. Εάν θέλετε με βελονάκι, καλησπέρα, καλησπέρα. Εάν θέλετε με βελονάκι θα πάρετε παραπάνω κουβάρια, έτσι. Δηλαδή πάρετε, να τα γράφω αυτά που σας λέω, γιατί μετά θα μου τα ξαναρωτάτε. Και θα σας λέω άλλα τι άλλο. Λοιπόν, για medium θα μου πάρετε 5 κουβάρια με το βελονάκι. 4 με 5 να πούμε, 4 βασικά με τις βελόνες θέλει το medium. Το large θέλει 5 με τις βελόνες και 6 με το βελονάκι. Το extra large θέλει 7 με το βελονάκι και 6 με τις βελόνες. 7 πάλι το 2 extra large και 6 με τις βελόνες και 8 με τα 3 extra large και σας έχω και θηλιές με το βελονάκι. Με τις βελόνες θα σας πω στο περίπου, εντάξει. Λοιπόν, και 7 με τις βελόνες. Θα τα ξαναπώ, γι' αυτό τα έγραψα, για να μπορώ να σας τα ξαναλέω και να μην λέω κουτουρού. Λοιπόν, τώρα, το σχέδιο το οποίο κάνουμε με τις βελόνες και θα το δείξω με βελόνες γιατί... Θα το δείξω και με βελονάκι, μην ανησυχείτε. Γιατί κάνετε παράπονο ότι δεν σας δείχνουμε σχέδιο με βελόνες και έχουμε και μία ακόμα εσάρπα με βελόνες έτοιμη, τη γαριφαλιά μας. Η οποία είναι με το τεμισέ το Crinity 4 και θα δείξουμε και εκείνη κάποια στιγμή, εντάξει. Καλησπέρα, να δείξω λίγο τα χρώματα που έχω στο Νάπολι, μερικά από τα χρώματα. Το μπλε αυτό θα ρωτήσετε λίγο τα κορίτσια. Είναι το Β123CL, είναι το λιλά το Β202. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε το ζαχαρί το Β192, έχουμε το σοκολατή το Β165 που κάναμε τη ζακέτα. Έχουμε το κίτρινο το Β181, έχουμε το ροζ το Β195 και έχουμε και το λευκό το Β191, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα χρώματα. Υπάρχει μπλε ρουά, αλλά νομίζω ότι είχαμε λίγα κομμάτια για να μου το βάλουν τα κορίτσια, λογικά. Λέω και εγώ, νομίζω ότι έχω εγώ πρόβλημα, γιατί λέει η Λένα, δεν σε ακούω, μόνο σε, δεν σε ακούω, μόνο σε βλέπω γιατί με λύσει το βαπόρι. Δεν πειράζει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, το σχέδιό μας αυτό... Θέλει πολλαπλάσιο του 3. Εντάξει. Επομένως, θέλουμε 52 αρχικές αλυσίδες. Εμείς θα βάλουμε 52 αρχικές αλυσίδες τώρα. Θα κάνουμε δείγμα. Εντάξει. Με τις βελόνες ξεκινάω, του δείχνω. Και μετά θα πάω στο βελονάκι. Εντάξει. Έχω κάνει ένα σχεδιάγραμμα που θα σας δώσω 100 και τα λοιπά, Sandimet. Τα οποία είναι για το μέγεθος το medium, αλλά εσείς τώρα μετά μπορείτε να το προσαρμόσετε για σας. Δηλαδή, εμείς που είμαστε του extra large, έχουμε μέση 100-110, στήθος 120. Άρα φροντίζουμε τον μπροστινό να είναι τουλάχιστον 60, τουλάχιστον, και 60 το πίσω. Επομένως, θα σας ενημερώσω που θα μετακομίσω. Ας κλείσουμε το συμβόλαιο. Σχεδόν 99% το έχουμε κλείσει. Θα σας ενημερώσω και θα σας δείξω κιόλας. Λοιπόν, επομένως προσαρμόζετε εσείς τις θηλιές σας έτσι ώστε να σας βγούνε για το φάρδος που θέλετε το μισό από την περίμετρο του στήθους σας. Εντάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν. Να ξεκινήσω σιγά σιγά το σχέδιο, να δείχνω με βελόνες και μετά θα σας πω το αντίστοιχο σχέδιο πώς θα το κάνουμε με βελονάκι. Το σχεδιάγραμμα αυτό θα το καθαρογράψω αύριο, θα το βγάλω σε αυτοτυπία με τα εκατοστά και όλα αυτά που σας έχω γράψει εδώ για τις διαστάσεις. Σας έχω θηλιές για βελονάκι, δεν σας έχω για βελόνες, σας έχω μόνο για το medium. Για το large, extra large και τα λοιπά θα κάνετε δοκιμές. Εάν θέλετε βοήθεια,
μπορείτε να κάνετε ένα μικρό δείγμα με 10 θηλιές, να μετρήσετε πόσα εκατοστά βγαίνουν 10 θηλιές με το δικό σας τον τρόπο που πλέκετε και να μου στείλετε μήνυμα ή να με πάρετε τηλέφωνο, μεσημέρι συνήθως, όπως σας έχω πει, για να σας βοηθήσω πώς υπολογίσετε τις θηλιές σας. Αν και το έχουμε πει με τη μέθοδο τριών, αλλά για να μην το ξαναλέω, μπορώ να σας βοηθήσω με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Λοιπόν, θα γυρίσουμε. Πέστε μου αν με βλέπετε, αν με ακούτε καλά ή αν έχετε κάποιο πρόβλημα, να ξέρω ότι είσαστε ok. Λοιπόν, το νήμα μας είναι αυτό. Τώρα, επειδή είμαστε με βέλωνε σήμερα, θα κάνετε λίγο υπομονή, γιατί να ξέρετε ότι στο ring εδώ πέρα η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη όταν έχεις να κάνεις με βέλωνες. Ξαναλέω ότι οι θηλιές μας πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 3, εντάξει. Επομένως, εσείς για medium θα βάλετε 52 θηλιές όπως είναι το δείγμα μας, όπως είναι η Θοδώρα. Εγώ τώρα θα βάλω 15 θηλιές, εντάξει. Θα σας δείξω τον τρόπο που βάζω εγώ τις θηλιές. Πότε έρχονται τα νήματα. Ποια νήματα, Κέτι μου? Δεν τα θυμάμαι. Αν εννοείς τα muffin και αυτά, υπομονή λίγο. Σας είπα 10 με 12 Ιουνίου. Λοιπόν, αφήνουμε κλωστή όσο περίπου νομίζουμε ότι χρειάζεται και αφήστε και λίγο παραπάνω. Εγώ τώρα θα βάλω 15 θηλιές. Εγώ αυτό που κάνω, κάνω μία θηλιά εδώ. Παίρνω τη βελόνα μου και το δείχνω. Θα ακούγεται τάκα-τάκα και τα λοιπά, ξέρετε. Θα προσπαθήσω να το έχω λίγο πιο πίσω. Να κουμπάω λίγο πάνω μου για να μην ακούγεται πολύ θόρυβος. Λοιπόν, ο τρόπος που βάζω εγώ θηλιές με βελόνες είναι ο εξής. Κρατάω με τα δύο δάχτυλα αυτά. Τώρα θυμάμαι αντίχειρας δείχτης. Δεν θυμάμαι καλά, συγχωρέστε μου. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, γυρνάμε λίγο αριστερά. Εντάξει. Και πάμε αριστερά, δεξιά. Εσείς αν έχετε μάθει με κάποιον άλλο τρόπο, βάζετε με τον τρόπο που έχετε μάθει. Έτσι, θα βάλω πολλαπλάσιο του 3 θέλουμε. Θα βάλω 15 θηλιές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, εντάξει, εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Και γυρίζουμε το πλευτό μας. Προσπαθήσω να τις κρατάω λίγο πάνω μου για να μην ακούγονται πολύ και κάνουν πολύ θόρυβο. Λοιπόν, και τώρα, η πρώτη μας σειρά πλέκουμε τρεις σκαλές, μία ανάποδη, τρεις σκαλές, μία ανάποδη. Εγώ τώρα θα σας δείξω λίγο πιο αργά. Κανονικά την κρατάω την κλωστή πάνω στο δάχτυλό μου όπως κάνουμε το βελουνάκι, αλλά για να καταλαβαίνετε εσείς. Λοιπόν, μπορεί έτσι να παίρνετε την καλή, μπορεί να την παίρνετε με αυτόν τον τρόπο, όπως την παίρνετε εσείς και έχετε συνηθίσει. Επίσης, να σας πω ότι σε αυτό το σχέδιο σηκώνει αν θέλετε να βάλετε μεγαλύτερη βελόνα. Εγώ έχω βάλει τώρα 4, παράληψη που δεν το είπα. Να κόψω λίγο αυτή την κλωστή για να μην μπερδεύει. Λοιπόν, όσο πιο μεγάλη βάλετε, τόσο πιο αφράτο βγαίνει το σχέδιο. Εντάξει. Λοιπόν, και πλέκουμε τρεις σκαλές. Ένα. Λίγο να το φέρω πιο εδώ. Εδώ πέρα. 2, 3, 3 σκαλές και μία ανάποδη. Όταν είναι ανάποδη, το φέρνω μπροστά το νήμα μου και η ανάποδη είναι έτσι, εδώ. Και τώρα πάλι 3 σκαλές, 1, 2, 3 και μία ανάποδη. Φέρνουμε μπροστά το νήμα μας και εδώ. Και πάλι, 3 σκαλές, μία ανάποδη. Το σημαντικό είναι να τελειώνουμε με 3 σκαλές. Όπως ξεκινάμε δηλαδή,
Έτσι πρέπει να τελειώνουμε κιόλας. Πλέκουμε τρεις σκαλές, μία. Δύο διαφορετικές σειρές είναι. Είναι μια παραλλαγή του εγκλέζικου λάστιχου. Πολύ εύκολη. Την έχω βρει και σε ελληνίδα και σε ρωσίδα. Πάμε ανάποδη, έτσι μπροστά το λάστιχο. Όσες πλέκετε στο λαιμό, πλέκετε διαφορετικά, το ξέρω. Εγώ τώρα εδώ πέρα ζορίζομαι γιατί έχω την κάμερα από πάνω. Άμα κάνω την πρώτη σειρά, μετά θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Μία. Πρέπει να τελειώνετε σε τρεις σκαλές, έτσι. Δύο. Μήπως να βάλω πιο ψηλά την κάμερα. Ένα λεπτάκι να δοκιμάσω. Τρεις. Αυτό είναι το κακό όταν πλέκεις με βελόνες, ότι θέλεις χώρο. Να δοκιμάσω. Λοιπόν, τώρα, θέλω οπωσδήποτε σε αυτή τη σειρά σας να βάλετε ένα σημαδάκι, γιατί επειδή έχουμε δύο εναλλαξόμενες σειρές, καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλησπέρα, θέλουμε να ξέρουμε σε ποια σειρά. Εγώ τουλάχιστον βάζω σημαδάκι από τη σειρά που έχω να κάνω τρεις σκαλές μία ανάποδη, τρεις σκαλές μία ανάποδη, που είναι η εύκολη σειρά μου, έτσι. Έτσι ώστε αν αφήσω το πλευτό μου στην άκρη, να ξέρω σε ποια σειρά βρίσκομαι. Τώρα, πάμε στη δεύτερη σειρά, στην οποία δεύτερη σειρά, και επίσης να σας πω το σχέδιο για να αρχίσει να δείχνει, το οποίο θα σας το φέρω να το δείξω ξανά από την κάμερα από εδώ, πρέπει να κάντε τουλάχιστον 5-6 σειρές για να φανεί το σχέδιο. Δεν φαίνεται από την αρχή πολύ ωραίο. Νομίζετε ότι δεν βγαίνει σωστό κτλ. Κτλ. Εντάξει. Λοιπόν. Πολύ ωραία με βελόνες. Έχω πλέξει φωματάκι στα βαστήρια μου της κόρη μου. Ναι, ναι, βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα προσωπική. Θα ξεκινήσουμε με μία καλή, μία ανάποδη. Τρεις καλές, μία ανάποδη. Τρεις καλές, μία ανάποδη. Και τελειώνουμε προσοχή με μία ανάποδη, μία καλή. Εντάξει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είναι πολλαπλάσιο του 3. Λοιπόν, την πρώτη εγώ την παίρνω άπλεχτη και θεωρώ ότι είναι η καλή μου. Εντάξει. Και αυτό γιατί το κάνουμε. Όσες πλέκετε με βελόνες, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν παίρνουμε την πρώτη άπλεχτη, το πλεχτό μας γίνεται πιο ίσιο. Εδώ έχω κάνει λαθάκι πριν, αλλά τώρα παραβλέψτε το. Μία ανάποδη. Και τώρα πλέκω τρεις σκαλές. Τώρα θα το πάρω αλλιώς. Γιατί δεν θα με βολεύει έτσι. Να σας δείχνω, θα με βολεύει έτσι. Τώρα μου στέλνουν όλοι μηνύματα. Όχι, θα σας δείξω πάλι έτσι. Συγγνώμη. Τρία. Το πάρω πάλι κανονικά. Μία ανάποδη. Τρεις σκαλές. Ένα. Δύο, τρεις, μία ανάποδη, τρεις σκαλές, ένα, δύο, τρία, μία ανάποδη, μία καλή. Εντάξει, κάνουμε ένα μάνικο στο πομ. Πώς να το πω τώρα, σε στυλ γυλαίκο να το πω, που μπαίνει από πάνω, από πουκάμισα, από μπλούζες, έτσι, ναι. Λοιπόν, τώρα, εδώ δεν φαίνεται ακόμα πολύ καλά, αλλά θα δείτε ότι προσπαθούμε τον τρόπο που πλέκουμε να διατηρούμε εδώ την μία μας θηλιά καλή και από τις δύο πλευρές. Θα το δείτε τώρα και από την πίσω πλευρά, έτσι ώστε να δημιουργείται αυτό το λεγόμενο εγκλέζικο λάστιχο, έτσι. Λοιπόν, γυρίζω. Ξαναλέω ότι από την πλευρά που έχω βάλει το σημάδι μου πλέκω πάντα τρεις καλές μία ανάποδη, τρεις καλές μία ανάποδη, και από την άλλη πλευρά πλέκω μία καλή, μία ανάποδη, τρεις καλές μία ανάποδη, τρεις καλές μία ανάποδη, και τελειώνω μία ανάποδη, μία καλή. Το σημαντικό είναι να καταλάβει το σχέδιο, γι' αυτό και το έχω κάνει σε μικρογραφία. Πάντα την πρώτη την παίρνω άπλεχτη, εντάξει, και πλέκω άλλες δύο καλές, ένα, δύο, γιατί κάνω τρεις καλές μία ανάποδη τώρα αυτή την πλευρά μου, που έχω το σημαδάκι. Γεια σου ρε Ιωάννα με τα ωραία σου, μία ανάποδη, τρεις καλές, ένα, δύο, τρεις,
μία ανάποδη, τρεις σκαλές, μία, δύο, τρεις. Μία ανάποδη και πάλι τρεις σκαλές. Ένα, δύο, τρία. Ωραία. Τώρα, από την άλλη πλευρά μας, τι είπαμε θα κάνουμε τώρα. Άμα το δείτε λίγο έτσι πλαγίως, θα δείτε τώρα ότι αρχίζει και διακρίνεται η πλέξη μας. Βλέπετε. Το σαν εγκλέζικο λάστιχο. Μια παραλλαγή του, εύκολη. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά τι πλέκουμε τώρα. Πλέκουμε μία καλή, μία ανάποδη, τρεις καλές, μία ανάποδη, τρεις καλές, μία ανάποδη και τελειώνουμε μία ανάποδη και μία καλή. Την πρώτη θα την πάρω άπλεχτη, εντάξει. Τη δεύτερη θα την πάρω ανάποδη, okay. Εδώ. Και συνεχίζουμε τώρα. Πλέκουμε τρεις καλές, διατηρούμε με αυτόν τον τρόπο αυτήν καλή. Το ξέρω ότι σε κάποιες δεν αρέσουν οι βελόνες, αλλά σε κάποιες αρέσουν πολύ. Και πρέπει που και που να δείχνουμε κανένα σχέδιο με βελόνες, έτσι δεν είναι. Αφήστε που σκουφάκια θα δείξουμε σίγουρα με βελόνες αυτά τα ωραία σχέδια που μας έδειξα, που σας έδειξα που έκανε η Νίκη. Μία ανάποδη, τρεις καλές. Τώρα μου είναι πολύ εύκολο, συγγνώμη, να ξεχωρίζω που είναι οι καλές μου, ξέρετε γιατί. Γιατί εδώ πέρα έχω αυτό το σημείο που φαίνεται τώρα εδώ η πλεξούδα μου και αυτό μου δείχνει σε ποιο σημείο πρέπει να είναι από τις τρεις καλές ή μεσαία. Άρα με αυτόν τον τρόπο ξέρω πότε έχω να κάνω καλές. Ξέρω ότι τώρα που εδώ έχω στη μέση την πλεξουδίτσα μου, φαίνεται καλά, έχω να ξεκινήσω τις καλές μου, έτσι. Οι τρεις πρέπει να, η μεσαία από τις τρεις να είναι εδώ που προσπαθώ να διατηρήσω την πλεξούδα μου. Και τελειώνουμε με μία ανάποδη και μία καλή σε αυτή τη σειρά, έτσι. Μία ανάποδη και μία καλή. Ορίστε, Σοφία, την αρέσουν βελόνες. Πολύ καλά κάνεις, Σοφία μου, και σου αρέσουν βελόνες. Λοιπόν, να το δείξω λίγο το σχέδιο εδώ. Γαριφαλιά εννοείται ότι πλέκει πολύ πιο ωραία από μένα, πολύ πιο στρωτά, το συζητώ. Της αρέσει πολύ περισσότερο οι βελόνες. Αυτό είναι το σχέδιό μας στην ουσία που βγαίνει. Βλέπετε ότι με τα έντονα χρώματα δείχνει περισσότερο, αλλά και όταν προχωράει το σχέδιο δείχνει περισσότερο, να το ξέρετε. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας δείξω λίγο το σχεδιάγραμμά μου, πώς είναι το σκεπτικό, να ξαναπώ πόσες σειρές βάζουμε, εντάξει. Το σχέδιο είναι αυτό και μετά θα σας δείξω λίγο με το βελονάκι πώς μπορείτε να πλέξετε κάτι αντίστοιχο, εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε 52 θηλιές αρχικές, εντάξει. Το πλάτος μας είναι 36 εκατοστά. Καθίστε λίγο να δω το δικό μας, γιατί εκεί έχω τις σημειώσεις μου τις αρχικές, αλλά μετά δεν ξέρω αν βάσει της Θοδώρας το κάναμε πιο φαρδί, κάναμε κάτι. Εντάξει, είναι 37, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, κάνουμε 52 αρχικές, βάζουμε 52 αρχικές. Είναι σαν λάστιχο, Σοφία μου, πολύ σωστά. 52 αρχικές. Πλέκουμε για 8 εκατοστά. Είναι πλάτη αυτό που σας λέω τώρα. Είναι ένα συνεχόμενο κομμάτι. Εδώ είναι ο λαιμός μας, ο οποίος στην ουσία στο λαιμό τι κάνουμε, αφήνουμε άπλεχτες θηλιές, εντάξει. Λοιπόν, από τις 36 θηλιές εδώ, 36 εκατοστά που βάλαμε και δημιουργούμε, πλέκουμε αυτό το λάστιχο για 8 εκατοστά ύψος. Μετά ξεκινάμε και βάζουμε πλαϊνά φάρδος όσο θέλουμε εμείς. Εδώ μας δίνει ιδανικά 40 εκατοστά. Δηλαδή για 40 εκατοστά θα βάλετε θηλιές. Okay. Λοιπόν, μετά αυτό το πλέκουμε για 3 εκατοστά ύψος. Στις τελευταίες... Όχι 3 εκατοστά, συγγνώμη. Πλέκουμε για 3 εκατοστά ύψος όλο το ίδιο και από τα 3 εκατοστά ύψος και μετά αρχίζουμε σε κάθε σειρά και μειώνουμε από την άκρη, από εδώ και από εδώ, εντάξει. Λοιπόν, φτάνουμε στα 12 εκατοστά ύψος, όσο έχουμε μειώσει, δεν χρειάζεται να έχουμε μειώσει πολύ. Να σας δείξω λίγο εδώ αυτό το δικό μας το κομμάτι, για να δείτε, να καταλάβετε. Εδώ, βλέπετε, μειώνουμε σιγά 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 και...
Όταν φτάνουμε στα 12 εκατοστά φάρδος ύψος, κλείνουμε τις θηλιές μας, συνεχίζουμε και πλέκουμε για ακόμα 40 εκατοστά ύψος. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε συμπληρώσει 40, 12 και 8, 60 εκατοστά, εντάξει. Μετά ερχόμαστε και πλέκουμε για 10 εκατοστά, εντάξει. Κλείνουμε 16 εκατοστά τις θηλιές μας. Είναι πολύ ωραία και κασκόλου, όντως. Και πλέκουμε πάλι για τις θηλιές μας τις υπόλοιπες. Ωραία. Γυρίζουμε. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε για πολλές θηλιές. Και προσθέτουμε ξανά τις 16 θηλιές μας στον αέρα. Τις 16 εκατοστά μας, συγγνώμη, στον αέρα. Και μετά ξαναπλέκουμε από εδώ. Με αυτόν τον τρόπο αφήνουμε ένα κενό που είναι για το λαιμό. Τώρα, το 16 εκατοστά, αν εσείς θέλετε παραπάνω, να δω λίγο στη Θοδώρα εδώ πόσο αφήσαμε. Και να σας πω και λίγο θηλιές, γιατί αυτές ήταν οι δικές μου σημειώσεις αρχικές, αλλά μπορεί μετά στην πορεία να τα αλλάξαμε. Ναι, το ανοίξαμε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, θα σας πω σε θηλιές πόσα, για να είσαστε, είναι στα 24 εκατοστά, εδώ. Εντάξει, θα το διορθώσω μετά και στο σχέδιό σας. Πλέξουμε σαν ξεχωριστό κομμάτι, μετά να τονώσουμε. Φυσικά και μπορείς φωτεινή, μονοείται. Λοιπόν, τι κάναμε. Πλέξαμε 2, 4, 6, 8, 10, 12 θηλιές, εντάξει. Κόψαμε τις υπόλοιπες και αφήσαμε άλλες 12 από εδώ. Δηλαδή 12, 12, 24, έτσι. Θα αφαιρέσετε από τις 52 τις 24 και όλες τις μέσες τις υπόλοιπες τις κόψαμε. Μετά τις προσθέσαμε αυτές που κόψαμε και συνεχίσαμε να πλέκουμε ακριβώς το ίδιο σχέδιο για 60 εκατοστά. Όσο είναι δηλαδή το πίσω, να είναι και το μπροστά. Τώρα, εάν η κυρία είναι πιο εύτραφης, εννοείται, θα κάνει και πιο φαρδί και πιο μακρύ. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εννοείται ότι ό,τι βάζετε, δηλαδή τώρα αυτό είναι για medium, εσείς θα προσθέτετε τουλάχιστον ότι είναι πολλαπλάσιο του 3. Δηλαδή, θέλουμε να βάλουμε για large, θα βάλουμε, παραδείγματος χάρη, βάλαμε 52, ας βάλουμε άλλες 12 θηλιές έξτρα, εντάξει. Θέλουμε να βάλουμε για extra large, ας βάλουμε 18 θηλιές παραπάνω. Το πλέξτε μία σειρά, δέστε το λίγο πως είναι σαν φάρδος, γιατί μερικές πλέκετε και σφιχτά. Και επίσης ξαναλέω ότι αυτό το σχέδιο σηκώνει να το κάνετε και με πιο μεγάλες βελόνες, γιατί μαζεύει σαν σχέδιο, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, να δείξουμε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο σκεπτικό με το βελονάκι. Δώστε μου 5 λεπτά, ούτε 5 λεπτά βασικά, 2 λεπτάκια, διάλειμμα, εντάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, πάμε να δείξουμε πώς θα το κάνουμε ακριβώς αυτό με το βελονάκι. Εντάξει. Λοιπόν, θα κρατάω λίγο εδώ τις σημειώσεις μου για να σας το σχεδιάσω. Λοιπόν, με το βελονάκι θα το πλέξουμε καθέτος, ενώ με τις βελόνες το πλέκουμε στο φάρδος. Στο φάρδος. Με το βελονάκι το πλέξουμε στο μάκρος, εντάξει. Επομένως, στο μάκρος θα βάλουμε αρχικές αλυσίδες. Θα πω λίγο τις φιλιές, αλλά εσείς αν θέλετε θα σας τα καθαρογράψω αύριο και τα ζητάτε. Για εμάς αυτό το σχέδιο είναι τέλειο, αστείευομαι. Ναι, όντως με το Ελίνα είναι πολύ ωραίο αυτό το σχέδιο. Εγώ το έκανα με τον Νάπολη για να το χρησιμοποιείτε και για τέτοια εποχή. Και λίγο νεράκι. Λοιπόν, αν θέλουμε για medium, θέλουμε 79 με 82 φιλιές. Αν θέλουμε για large 82 με 85, για extra large 85 με 88, για 2 extra large 88 με 91 και για 3 extra large 91 μέχρι 94 φιλιές. Εντάξει, έχω πει πόσα νήματα θέλετε, θα τα ξέρουν αύριο και τα κορίτσια ή να μπορούν να σας τα πούνε. Θα τα καθαρογράψω και θα ξεκινήσω να δείξω την πιο εύκολη λέξη που τη λέτε RIP, η οποία μπορούμε να την πλέξουμε το κομμάτι μας κανονικά, όπως τα είπαμε, έτσι, το οποίο θα κάνετε δύο κομμάτια για ευκολία σας, για να αφήσετε εδώ τη λαιμόκοψη που θέλετε, γύρω στα 20 με 24 εκατοστά αφήστε άνοιγμα, και κάνετε δύο κομμάτια, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πλέξετε, αν θέλετε, μέχρι εδώ ένα κομμάτι στις θηλιές που σας λέω, και μετά εδώ πέρα σε αυτό το σημείο να πλέξετε τη μία πλευρά, και για 20-24 εκατοστά να έρθετε μέχρι εδώ, να πλέξετε και την άλλη πλευρά ξεχωριστά από εδώ και μετά να τα ενώσετε και να συνεχίσετε όλο το κομμάτι σας. Ή αλλιώς να κάνετε δύο ξεχωριστά κομμάτια και τα ενώσετε. Το πλαϊνό, το οποίο το βάζουμε, είπαμε, από εδώ στα 8 εκατοστά, το βάζετε μετά έξτρα, στην περίπτωση με το βελονάκι, εντάξει. Πάμε να το δούμε λοιπόν με το βελονάκι την πλέξη μας, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ απλή σαν πλέξη. Η πλέξη, όπως ξαναλέω, την έχετε στο internet trip, ή μισό ποδαράκι που πιάνουμε από πίσω, τη λέω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, έψαχνα βελονάκι τόση ώρα, διότι ξέρετε τι πρόβλημα έχω εγώ. 3,5 βάζω, αν θέλετε βάζετε και 4, επειδή πλέκω χαλαρά εγώ βάζω 3,5. Έχω θέμα, αφήνω τα βελονάκια μου μέσα στα πλεχτά, τα τέλειωτα και μετά δεν τα βρίσκω. Και τώρα δεν έφυγα 4. Λοιπόν, θα κάνω λίγο για να δείξω την πλέξη. Εάν μπλέκετε σφιχτά, βάλετε μεγαλύτερο βελονάκι. Το Νάπολι είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτήν την εποχή, για την άνοιξη προς καλοκαίρι. Λοιπόν, και τώρα, πολύ απλά, παίρνουμε κλωστή. Κάνετε εσείς τις αντίστοιχες θηλιές. Εδώ δεν έχουν πολλαπλάσιο του, δεν χρειαζόμαστε πολλαπλάσια. Και αφήνετε μια θηλιά, πάτε στην επόμενη και κάνετε μισό ποδράκι. Το μισό ποδράκι είναι, παίρνουμε κλωστή, βουτάμε, εδώ, βγαίνουμε. Παίρνουμε κλωστή και περνάμε και από τα τρία. Να ξαναπώ ότι εγώ, επειδή πλέκω χαλαρά, γενικά μπορώ και ρυθμίζω τις θηλιές μου. Εσείς αν πλέκετε σφιχτά, την αρχική αλυσίδα σας, παρακαλώ πολύ, κάντε την με μισό νούμερο βελονάκι μεγαλύτερο. Γιατί αλλιώς θα σας τραβάει το πλεχτό και δεν θα φαίνεται ωραία. Εντάξει, πλέκουμε όλο μισά ποδαράκια. Στην αρχή σκέφτηκα να σας πω ότι κάποια στιγμή θα σας το κάνω όλο το πλεχτό και θα σας το δείξω με το βελονάκι. Αλλά επειδή δεν πρόκειται, γιατί έχω πολλά που σας έχω υποσχεθεί, λέω ας δείξω έστω την πλέξη και μετά εσείς αυτοσχεδιάσεσαι. Αλληλούια, λέει η Ιωάννα. Ναι, όντως Ιωάννα, βλέπεις με το βελονάκι τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Όταν δεν κρατώ καλά τεντωμένη την κλωστή μου, δεν την πιάνω καλά, αυτά γίνονται. Άλλο πράγμα το βαμβάκι όμως, ρε παιδιά. Εμένα στα χειμωνιάτικα, ειδικά στα ακριλικά, με ενοχλεί αυτό το κριτς, 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 κριτς που γίνεται. Πω, πω, πω. Και μερικές όταν μπλέκεται σφιχτά δίπλα μου, είτε με βελόνι είτε με βελονάκι, τρελαίνομαι. Δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε. Αν τριχιάζω τρομερά όταν μπλέκεται με ακριλικό και είναι κανένα ακριλικό έτσι και μπλέκεται σφιχτά και ακούγεται, τρελαίνομαι όμως. Γι' αυτό και θα με δείτε ότι θα μπλέκω μόνο με ακριλικά που είναι μαλακά ακριλικά. Δεν μπορώ. Ενώ το βαμβάκι, τι ωραία που είναι. Λοιπόν,
Πλέκουμε την πρώτη μας σειρά με αυτόν τον τρόπο. Όλα καλά. Για να δω. Τώρα πρέπει σιγά σιγά να σας αρέσει το μάθημα. Βλέπω ανεβαίνετε. Μόλις πιάνω βελονάκι, μόλις πιάνω βελόνες πέφτετε. Άμα σας πω ότι από το πρωί έχω πιει μόνο ένα ποτήρι νερό, θα με πιστέψετε. Ούτε νερό δεν προλαβαίνω να πιω. Και σήμερα κανονικά είχα ρεπό και όλη μέρα έρχομαι από το μαγαζί, πήγαινα για μια δουλειά. Έρχομαι από το μαγαζί, πήγαινα για μια δουλειά. Κατάλαβα, είχα ρεπό σήμερα. Λοιπόν, το καταλάβαμε μέχρι εδώ. Για γράψτε μου. Να ξαναπώ λίγο τις αρχικές αλυσίδες για τα μεγέθη που έχουμε. Για medium 79 μέχρι 82 θηλιές. Για large 82 μέχρι 85. Καλά είμαστε, τι να κάνουμε, τι είναι εδώ, πλέκουμε. Για extra large 85 με 88, ένα μάνικο κάνουμε. 2 extra large 88 με 91 θηλιές. 3 extra large 91 με 94 θηλιές. Οκ, είπε η Φωτεινή. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πλέξη λοιπόν που τη λέτε στο ίντερνετ RIP, που εγώ τη λέω μισό ποδαράκι από την πίσω πλευρά. Κάνουμε πάντα μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζουμε. Αχ, Θεοδοσία μου, πώς με καταλαβαίνεις. Λοιπόν, παίρνω κλωστή και μπαίνω εδώ. Βλέπετε που εδώ δημιουργείται μια πλεξουδίτσα. Μπαίνω σε αυτό εδώ το σημείο. Παίρνω κλωστή, περνάω από όλα. Εντάξει. Παίρνω κλωστή, πιάνω από πίσω τη μία θηλιά μόνο. Έτσι. Παίρνω κλωστή, περνάω από όλα. Παίρνω κλωστή. 93 με πόσο. Τι είναι 93 με πόσο. Είπα 93. 3 extra large 91 μέχρι 94 θηλιές είπα. Είπα κάτι για 93. Τυχαία το βάλα το νήμα, αλλά πάλι το τρίχεσαι. Αυτό είναι σετάκια βελονάκια τα οποία τα είχα φέρει και δεν ξαναβρήκα. Θα βρω ξανά και θα σας φέρω. Εδώ. Από πίσω βλέπετε. Κανονικά, όταν πλέκουμε τα μισά ποδαράκια, πιάνουμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Ή κάποιοι πιάνετε και εδώ πέρα. Εδώ πιάνουμε κανονικά. Πιάνουμε, γυρίζουμε λίγο το πλεκτό μας και πιάνουμε εδώ πίσω. Θέλω να καταλάβετε στο σημείο το οποίο είναι η θηλιά την οποία μπαίνουμε εδώ. Γιατί είναι το πιο σημαντικό για να κάνετε αυτή την πλέξη. Με αυτή την πλέξη έχουμε κάνει και το χειμώνα μπλούζα, καθέτος. Η οποία, να ξέρετε, για όσες είναι γεματούλες, είναι πάρα πολύ ωραία σαν πλέξη, γιατί είναι κάθετες οι γραμμές και δυνατίζει. Ναι, σωστά Σοφία μου. Είναι σαν να κάνεις λάστιχο με το βελονάκι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν πλέξη. Τι έχω κάνει τώρα εδώ. Συγγνώμη. Εδώ. Παίρνουμε κλωστή. Εδώ. Πιάνουμε από πίσω. Επίσης κάτι άλλο μπορείτε να κάνετε. Εάν δεν είσαστε σίγουροι ότι παίρνετε σωστά τις άκρες και τα λοιπά, μπορείτε για 1-2 σειρές να μετράτε λίγο τις θηλιές σας, για να είσαστε σίγουροι ότι πιάσετε όλες τις θηλιές στη σειρά. Αν το κάνετε για 1-2 σειρές, μετά είναι πιο εύκολο. Δηλαδή τώρα όταν έρχομαι σε αυτό το σημείο, τι θεωρείτε τώρα, ότι έχω τελειώσει ή έχω να κάνω ακόμα μια θηλιά. Για να δούμε λίγο. Δέστε το. Εσείς θα θεωρούσατε ότι έχετε τελειώσει ή έχετε να κάνετε ακόμα μια θηλιά. Εδώ σε αυτό το σημείο. Συγγνώμη, τύπησα το ring. Έχω να κάνω πολύ σωστά και εκεί. Έχω εδώ, θα φέρω λίγο κοντά, περιμένετε λίγο να ξεθολώσει το σύστημα.
εδώ πέρα, δεν ξεθολώνει. Και πιάνω εδώ κάτω λίγο, εδώ, να κρούλα, φαίνεται καλά. Γιατί κάνει επανεστίαση, εκεί. Ξαναδείχνω λίγο, εδώ, εκεί μέσα βλέπετε. Μπράβο, εδώ. Εδώ λοιπόν πάρα πολλές σε αυτή την πλέξη κάνουν λάθος και νομίζουν ότι βγαίνουν προς τα έξω. Όχι, ξέρετε γιατί. Μόλις κάτσεις σε μια αλυσίδα και γυρίζεις, μπαίνεις όχι σε αυτή τη θηλιά, μπαίνεις στην επόμενη, από πίσω πάλι, γιατί συνέχεια πλέξη είναι αυτό το πράγμα και έρχεται, και έρχεται ακριβώς στα ίσια του και έρχεται και στρώνει το πλεχτό. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις, νομίζεις ότι βγαίνεις προς τα έξω, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό και μπορείτε, ξαναλέω, για την πρώτη σειρά σας και τη δεύτερη μόνο, να μετράτε τις θηλιές σας. Αν το κάνετε αυτό, μετά βγαίνει από μόνο το σχέδιο. Βλέπετε ότι πλέξη είναι σχεδόν σαν να κάνεις με τις βελόνες εκκλέζει κολάστιχο. Μπορείτε να βάλετε και πιο μεγάλο βελονάκι. Ορίστε, αρχίζαν οι υπερασπίσεις προς το βελονάκι. Έτσι, εδώ. Έτσι, μπράβο. Και πολύ απλά, ξαναλέω, ότι ο τρόπος που θα δουλέψετε είναι στο μάκρος και όχι στο φάρδος, όπως δουλεύουμε τις βελόνες, έτσι. Και συνέχεια αυτή την πλέξη. Αυτή η πλέξη επίσης είναι πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε την πλέξετε και σε φάκελο, πάλι στο μάκρος. Δηλαδή όταν ένας φάκελος είναι μαζί με το καπάκι γύρω στα 70-75 εκατοστά, πλέξτε αρχική αλυσίδα τόσο. Μπορείτε κάθε δυο σειρές, τρεις σειρές να αλλάζετε και χρώμα, με διάφορα χρώματα που είναι φέτος της μόδας και θα γίνει ένας τέλειος φάκελος για το καλοκαίρι. Με ό,τι νήματα έχετε στο σπίτι, συνδυάστε. Εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο νήμα, να το ξέρετε, το Νάπολι. Είναι από τα βαβακερά τα αγαπημένα μου και γι' αυτό και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και για τα μωρά. Δεν είναι χρησιμοποιούμε για παιδάκια νήματα τα οποία δεν είναι ωραία και το αποτέλεσμα θα το δείτε μετά το πλύσιμο. Μπορεί και όταν το πλέκετε καμιά φορά σας φαίνεται λίγο λόγω του χρώματος σφιχτό. Αν θες μπορείς να το κάνεις, Δήμητρα. Η Δήμητρα λέει να κάνει την πρώτη και τελευταία θηλιά κανονική για να γίνει πιο σταθερή, όπως νομίζεις. Εγώ το πλέκω όλο με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την πλέξη. Αλλά όπως νομίζετε εσείς, αν θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε για να είναι πιο σταθερό. Εννοείται ότι μπορείς επίσης να κάνει, μπορείτε γενικά, ό,τι μπορείς, μπορείτε να κάνετε από κάτω μια σειρά άριχτα μετά στο τελείωμα, έτσι. Από το πλαϊνό δηλαδή, για να είστε πιο, να φαίνετε πιο ωραία. Εντάξει. Αυτή είναι η πλέξη. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά είναι σαν να έχετε πλέξει, βλέπετε. Δημιουργείται αυτή η πλεξούδα, σαν να έχετε πλέξει με βελόνες. Πάρα πολλές που έχουμε κάνει και σκουφάκι νομίζω. Πρέπει να σε έχω κάνει και σκουφάκι τέτοιο παλιότερα. Τώρα δεν θυμάμαι αν το έχω ανεβάσει βέβαια στο YouTube. Όταν βλέπουν αυτή την πλέξη ηλικιωμένες, νομίζω ότι είναι με βελόνες γιατί δεν πιστεύουν ότι με το βελονάκι μπορείς να κάνεις τέτοιες πλέξεις. Ξέρετε, οι περισσότερες ηλικιωμένες πιστεύουν ότι με το βελονάκι πλέκεις μόνο σε μέδες, σε μέ, καρέ κτλ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πλέξιμό μας με το βελονάκι και το αντίστοιχο με τις βελόνες το δείξαμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ εύκολο σχέδιο. Ξαναδείχνω λίγο το τρόπο του σχεδίου, έτσι. Ότι στο βελονάκι το πλέκουμε στο μάκρος. Είπαμε τις θηλιές τα εκατοστά. Θα σας σχεδιάσω ένα χαρτί αύριο όσες θέλετε και παίρνετε παραγγείλες, ζητάτε από τα κορίτσια. Ναι, πολύ ωραία ιδέα της Ιωάννας. Λέει, μπορείτε να κάνετε και την πλέξη κάβουρα από κάτω. Φυσικά και εννοείται. Θα ξαναπώ λίγο τις αρχικές θηλιές που τα έχω γραμμένα εδώ, σκονάκια. Λοιπόν, οι αρχικές θηλιές για τις βελόνες είναι 52. Για το βελονάκι ξαναλέω ότι για medium 79 με 82 θηλιές, για large 82 με 85, για extra large 85 με 88, για 2 extra large 88 με 91 θηλιές με το βελονάκι,
3XL 91 έως 94. Ναι, είναι για μπλούζα αυτό. Λοιπόν, για το πόσα θέλετε, είπα ότι για medium θέλετε με το εσβελόνες 4, με το βελονάκι 5. Extra large προς extra large, πάμε εδώ 5 με τις βελόνες, 6 με το βελονάκι. Εγώ πάντα σας λέω λίγο παραπάνω. Τα υπόλοιπα, για να μην σας ζαλίζω τώρα, δεν θα σας τα πω. Όσες θέλετε, ρωτάτε τα κορίτσια. Αύριο τα κορίτσια θα έχουν αυτό το πίνακα για να μπορούν να σας λένε πόσα νήματα χρειάζεστε. Τα χρώματα τα έχουμε δείξει. Εντάξει, υπάρχουν και στη σελίδα μας, το νήμα κυλκής. Μισό ποδαράκι από την ανάποδη μεριά. Βγαίνει πολύ ωραίο τελείωμα. Βεβαίως, και αυτό γίνεται. Εννοείται. Και ο κάβουρος που είπε η ζωή μου η πριν η Ιωάννα. Λοιπόν, είναι από τα αγαπημένα μου αυτό το χρωματάκι. Από τα αγαπημένα μου. Είναι αυτό το πνευματί, το λέω εγώ. Τώρα δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σήμερα, νομίζω. Δυστυχώς σε κάποια σχεδιάκια δεν μπορούμε να δώσουμε και πάρα πολύ ανάλυση. Έτσι. Είναι εύκολο σχέδιο, απλά πρέπει λίγο να μπείτε στη λογική του. Τι μπλούζα κάνετε? Κάναμε ένα μάνικο, το έδειξα, δεν θα το ξαναφορέσω. Μπέστε λίγο στη σελίδα μου στο Facebook να δείτε αυτό το μπλε το μάνικο που φοράει η Θοδώρα. Είπαμε πως είναι το σκεπτικό. Όσες μπήκατε τώρα και βλέπετε το live, μπορείτε να μπείτε αφού κοινοποιηθεί να δείτε ξανά από την αρχή του live. Ό,τι θέλετε, 2-3-41-0, 24-44-7, αύριο, είμαι σίγουρα από τις 9 ως το απόγευμα, νομίζω. Αυτά, το νήμα Νάπολη είναι βαβακέρο, μπορείτε εννοείται να το κάνετε και με ακριλικό αν θέλετε. Εγώ σας έδωσα μετρήσεις για νούμερο 4 βελόνες και βελονάκι. Λοιπόν, αυτά, μπορείτε να δείτε το live αφού το κοινοποιήσω. Τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσω να σας κάνω ένα-δύο live ακόμα, γιατί σας έχω αφήσει αυτές τις μέρες παραπονημένες. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση, τα κορίτσια που είσαστε στο group. Α, να ενημερώσω. Λοιπόν, ναι, να ενημερώσω ότι αύριο στις 6 ώρα, όσοι έχετε στείλει τα email σας, σας έχω στείλει ενημέρωση για το μάθημα μέσω Zoom, το οποίο το πρώτο θα είναι δωρεάν και μετά θα είναι με πληρωμή. Θα ενημερώσω στη σύνδεση για το πόσο είναι το ποσό και τα λοιπά. Θα κάνουμε την πρώτη συνάντηση, στην οποία θα προσπαθήσω να σας δείξω κάτι εύκολο όλες και να μιλήσουμε λιγάκι, να δούμε τι θέλετε, τα σχέδια και τα λοιπά. Και σίγουρα θα κάνω ακόμα ένα δεύτερο δωρεάν, το οποίο θα σας χωρίσω σε group. Από ό,τι το βλέπω μάλλον κορίτσια, επειδή το πρόγραμμά μου είναι πολύ πιεσμένο, θα σας κάνω ένα μάθημα κάθε 15 μέρες στην κάθε ομάδα. Τις αρχάριες ξεχωριστά και τις προχωρημένες ξεχωριστά. Δεν μπορώ να κάνω δυστυχώς κάθε εβδομάδα, είναι λίγο δύσκολο για μένα από θέμα χρόνου και επειδή έχω κάποιες υποχρεώσεις που τώρα πρέπει να φεύγω, να πηγαίνω εξωτερικό κτλ. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Όσες έχετε στείλει τα email σας και δεν έχετε πάρει email, ξαναστείλτε μου λίγο σας παρακαλώ το email σας, γιατί εγώ σήμερα έστειλα σχεδόν σε όλες, δεν έχω στείλει στη Χριστίνα, την Καρά, email. Και όσες δεν ενδιαφέρεστε και σας έχω στείλει, απλώς στείλτε μου ένα email πίσω ότι δεν ενδιαφέρομαι, να ξέρω να μην σας ξαναστείλω email, εντάξει. Αυτά. Και επειδή έχω και αυτό αύριο, γι' αυτό σας έκανα πιο μικρό live σήμερα. Δεν χωρίς που λέω, μα ρωτήσεις. Ναι, έχει, Αγγελική, ήρθε η Φόδρα, ήρθε σήμερα, παράβρα στα κορίτσια τηλέφωνο. Έχει, Φόδρα, ανοιχτόχρωμη. Αυτά. Λοιπόν, σας φιλώ. Όσοι έχετε πάρει το kit με το βελούδο, να το έχετε μαζί σας αύριο στο μάθημα. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.